Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών τη κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κ. Νικολάου Παπά προ τον Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών με θέμα είναι αποδεκτή απώλεια 40 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πώληση συμμετοχών τραπεζών. Απεμπολούνται μερίσματα και επενδύσει δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρακαλώ, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου σε σχέση και με την προηγούμενη ερώτηση, μισό σχόλιο. Δοκιμάστε αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα σε μια τράπεζα να μεταφέρετε λεφτά από το λογαριασμό σα στην προπληρωμένη κάρτα. Θα σα χρεώσει. Ναι, το ζήτημα των χρεώσεων όμως, το ξέρω, το άκουσα πάρα πολύ καλά τι είπατε και διευκρινίσατε ότι δεν υπάρχουν χρεώσεις εκτός αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλάβαμε όλες τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης ακριβώς τι σημαίνει το δωρεάν. Πάμε τώρα στο θέμα της ερώτησης. Έχουμε εδώ και τρεις και πλέον μήνες, κύριε Υπουργέ, ζητήσει την σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το ζήτημα της αποεπένδυσης του δημοσίου από τις τράπεζες. Ήρθε στο φως μία μελέτη του ΚΕΠΕ, την οποία δεν γνωρίζω αν σήμερα θα αμφισβητήσετε την εγκυρότητά της, που λέει ότι το δημόσιο χάνει 40 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτή την κίνηση. Γεια σας, κύριε Θεοχάρη. Είχε έρθει ο κύριος Θεοχάρης την προηγούμενη. Χαίρομαι που είστε εσείς, κύριε Χατζηδάκη, βεβαίως, γιατί η ερώτηση ήταν στον κύριο Χατζηδάκη. Έχουμε λοιπόν την απώλεια 40 δις με βάση την μελέτη του ΚΕΠΕ. Εσείς πουλήσατε, κύριε Χατζηδάκη, μετοχές τραπεζών. Οι τράπεζες στον χρόνο που μας πέρασε, όλες έχουν καταγράψει κάθε μία ξεχωριστά κέρδη πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το δημόσιο δυνητικά θα μπορούσε να περιμένει πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ μέρισμα. Ποιος είναι λοιπόν ο οικονομικός λόγος, ας υποθέσουμε ότι είμαι κι εγώ ένας οπαδός των ιδιωτικοποιήσεων. Ο οικονομικός, στενά, λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή επιλέγει το δημόσιο να φύγει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορεί να θεμελιωθεί εάν υπάρχουν οι προσδοκίες αυτών των μερισμάτων και αυτών των κερδών. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε επίσης ότι είμαι κι εγώ ως ερωτών βουλευτής φανατικός των ιδιωτικοποιήσεων. Εάν πουλάγατε σήμερα τις μετοχές που έχετε πουλήσει από τις τράπεζες, θα έβγαζε το δημόσιο μισό δισεκατομμύριο παραπάνω με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, επειδή διαβάζω και τις διαρροές και τις απαντήσεις που δώσατε σε μια γραπτή ερώτηση, πρέπει να κάνετε καθαρά κάποια πράγματα. Το πρώτο, θα ήθελα ειλικρινά και ανθρώπινα να μου δώσετε μια ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με την παρουσία του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ. Έχω απευθυνθεί και στο Προεδρείο. Ελπίζω να μην δηλώσετε αναρμόδιο, θα στεναχωρηθώ. Ελπίζω πραγματικά. Το Προεδρείο της Βουλής αναζητά διαθέσιμη ημερομηνία και για τη δική σας παρουσία και για το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ. Δώστε μου λοιπόν μία ημερομηνία για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση για να γίνουμε σοφότεροι και διευκρινίστε επίσης και το εξής. Επειδή άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη και εσάς κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, να λέτε ότι στις τράπεζες είχαμε κάτι χρωστούμενο από το PSI. Και άρα αυτά πρέπει τώρα να τα συμψηφίσουμε και δεν υπάρχει απώλεια για το δημόσιο. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ είμαστε σε άλλο ένα επεισόδιο στο οποίο πραγματικά προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η θέση και αφήγηση της Νέας Δημοκρατίας για τα τεκτενόμενα των τελευταίων ετών. Διότι ο κύριος Σαμαράς την περασμένη δεκαετία πάρα πολλές φορές μας είχε πει ότι με το PSA έγινε κούρεμα χρέους. Και έρχεστε εσείς, κύριε Χατζηδάκη, τώρα να μας πείτε όχι, δεν ήταν κούρεμα. Είχαμε κάτι χρωστούμενα τα οποία είναι 38-39 δις. Άρα μην περιμένετε από εκεί κάτι, τα συμψηφίζουμε ή σαν βάρκα ή σαν νερά είμαστε. Αυτή ήταν η απάντησή σας. Άρα, δύο συγκεκριμένες απαντήσεις. Πώς δικαιολογείται αυτή η απώλεια, εάν αμφισβητείτε αυτά που λέει το ΚΕΠΕ και επιτέλους δώστε και αυτή την ημερομηνία να γίνουμε κι εμείς λίγο σοφότεροι με ποια κριτήρια λήφθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης. Κύριε Παπά, είχα την εντύπωση πως είχατε αντιληφθεί ότι σας απάντησα δύο φορές, όχι μία. Μία φορά στο νομοσχέδιο για τα δάνεια και τις τράπεζες και άλλη μια φορά στη συζήτηση για το νομοσχέδιο, για τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και αυτός ήταν και ένας λόγος που δεν ήρθα τρίτη φορά, διότι πολύ απλά θα έλεγα, όπως και σήμερα θα πω, τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο θέμα και επίσης από το Δεκέμβριο σημείωσα
ότι εγώ είμαι ανοιχτός όποτε θέλετε να κληθεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος, όποιος άλλος νομίζετε, να γίνει μια συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών, να είμαστε και εμείς από το Υπουργείο και να συζητήσουμε. Το έχω πει, είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Ναι, αλλά δεν είμαι εγώ η Βουλή. Έτσι. Εγώ δηλώνω και σήμερα τη διαθεσιμότητά μου, στο βαθμό που δεν είμαι στο εξωτερικό, να έρθω και να συζητήσουμε όποτε θέλετε. Ακούστε λοιπόν ξανά πώς έχουν τα στοιχεία και θα σας απαντήσω και για το χρονισμό των επιλογών, αλλά ξεκινάω με αυτό και αν δεν προλάβουμε συνεχίζουμε και στη δευτερολογία. Για τη διάσωση των συστημικών τραπεζών, το Δημόσιο έχει καταβάλει 30,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά κατέβαλε. Ποιο είναι το όφελος? Ας πάμε να δούμε το λογιστικό όφελος πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το PSI. Και θέλω να απευθυνθώ στην κοινή λογική. Έγινε πράγματι το κούρεμα. Το Δημόσιο ήταν να γυρίσει στις τράπεζες σχεδόν 60 δισεκατομμύρια. Γύρισε λόγω του PSI πίσω στις τράπεζες τα μισά. Είναι όφελος ή δεν είναι για το Δημόσιο? Είναι συνδεδεμένο το PSI με την όλη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και με την κρίση, την τραπεζική κτλ? Επομένως από εκεί, αυτό που λέω εγώ, και δεν βρίσκω κάπου να υπάρχει κάποια αντίφαση με αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς, υπάρχει αμέσως ένα όφελος 28,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες, από την εξαγορά των μετατρέψιμων ομολογιών, αυτά που είναι γνωστά ως κόκος, αθροιστικά 32 δισεκατομμύρια ευρώ ως εδώ, δηλαδή ήδη παραπάνω από αυτά που έδωσε. Προσθέστε και περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από επενδύσεις έως σήμερα, όχι από αυτές που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Άρα, δώσαμε 30,9 δισεκατομμύρια ευρώ, κερδίσαμε 33,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, το Δημόσιο έχει όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν λογαριάζω σε αυτά το συνολικότερο όφελος από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Τι εννοώ? Εννοώ πάρα πολύ απλά ότι αν δεν γινόντουσαν όσα έγιναν στις τράπεζες, δεν θα διασώζονταν οι καταθέσεις των Ελλήνων που ήταν σχεδόν δεκαπλάσιες από το ποσό το οποίο κατέβαλε το Δημόσιο για να διασώσει τις τράπεζες. Δεν θα προστατεύονταν ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά από μια συνολικότερη κατάρρευση και κρίση. Και επίσης δεν λογαριάζω σε αυτόν τον υπολογισμό τα μερίσματα που εισέπραξε από την Τράπεζα της Ελλάδος στο Δημόσιο, τα οποία ήταν κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδας κατά μείζωνα λόγο από την παροχή έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα μέσω του ELA. Επομένως, εδώ το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο στην πραγματικότητα από τα 2,6 δισεκατομμύρια που φαίνεται να είναι σε πρώτη εκτίμηση, με πρώτη εκτίμηση το λογιστικό όφελος. Και πραγματικά διερωτώ με γιατί επιμένετε. Βεβαίως έχετε αυτή την έκθεση ενός μελετητή από το ΚΕΠΕ που λυπάμαι να πω ότι βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος. Διότι αγνοεί όλα τα στοιχεία τα οποία εγώ σημείωσα και τα οποία συνδέονται με το Δημόσιο Ταμείο. Πώς να το κάνουμε? Συνδέονται με το Δημόσιο Ταμείο, συγκρίνει ένα συγκεκριμένο στοιχείο και από αυτό προσπαθεί να βγάλει συμπεράσματα. Και εσείς έχετε πέσει θύμα ενός μελετητή ο οποίος, λυπάμαι να πω, δεν έχει κάνει την απαιτούμενη προσέγγιση και όταν θα γίνει συζήτηση και θα έρθει εδώ για η Τράπεζα της Ελλάδος και το τούχου σου, θα δείτε και τις εκτιμήσεις και από εκείνη την πλευρά. Το λόγο έχει ο κύριος Παπάς για τη δευτερολογία του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να πω ότι εκπλήσωμαι που ενημερώθηκα τώρα ότι στην προηγούμενη περίσταση της ερώτησης δεν ήρθατε επειδή θα λέγατε τα ίδια. Προφανώς το διαπιστώσατε το ίδιο πρωί, διότι τότε ενημερωθήκαμε εμείς ότι θα είχατε αντικατάσταση από τον κύριο Θεοχάρη. Με λυπεί αυτή η απάντηση, οφείλω να ομολογήσω.
Αλλά επιβεβαιώσατε όμως, κύριε Χατζηδάκη. Δεν είπα τα ίδια σήμερα. Το είπατε, αλλά το διαπιστώσατε, λέω, την προηγούμενη, το ίδιο πρωί, ότι απλώς θα επαναλαμβάνατε τον εαυτό σας. Αυτό λέω, με εκπλήσει και με λυπεί. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πλακιωτάκη, να με έμφαση να υπογραμμίσω τη διαθεσιμότητα του Υπουργού και να μπει κατά προτεραιότητα αυτή η ειδική συνεδρίαση, διότι εδώ πρόκειται για 40 δις του Έλληνα φορολογούμενου. Και ο κύριος Χατζηδάκης, στην απάντησή του, το μόνο που δεν μας είπε, ότι πρέπει να ευγνωμονούμε τις τράπεζες και για τον ELA, ο οποίος είναι μια ειδική υπηρεσία ρευστότητας. Δεν πρέπει να πληρώνουν οι τράπεζες. Δεν έπρεπε να λογαριάζεται αυτό. Να, τι να λογαριάζεται, υπηρεσία αγοράζουν, κύριε Χατζηδάκη, με συγχωρείτε, τσάμπα. Τσάμπα θα δίνονταν. Θα δίνονταν τσάμπα. Μα δεν ξέρω. Σας άκουσα να απαριθμείτε λόγους για τους οποίους σχεδόν πρέπει να τους ευγνωμονούμε. Ακόμα και τη ρευστότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πήραν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το πρόγραμμα TLTRO, πήραν 50 δις και τα κλωσάγανε κατά το κοινό λεγόμενο με αρνητικό επιτόκιο, 500 εκατομμύρια στην τσέπη, χωρίς να δουν χρηματοδότηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να αντιστραφεί η πραγματικότητα, πρέπει να το καταλάβετε. Έχετε καταντήσει την ελληνική οικονομία τραπεζοκεντρική. Μια οικονομία που υπηρετεί τις τράπεζες, όχι το αντίστροφο. Τέλος. Επιβεβαιώσατε απολύτως ότι με το PSI δεν κερδίσαμε τίποτα. Τεκμηριώσατε ότι υπήρχαν κάτι χρωστούμενα, τα οποία τώρα πρέπει να τα επιστρέψουμε δια της αποχώρησης από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Αλλιώς για ποιο λόγο τα υπολογίζετε? Για ποιο λόγο τα υπολογίζετε? Ο κύριος Σαμαράς μας έλεγε την περασμένη δεκαετία ότι κερδίσαμε το PSI. Και έρχεστε εσείς τώρα να πείτε ότι ξέρετε κάτι. Είχαμε κερδίσει με το PSI κάτι. Άρα τώρα ήρθε η ώρα να το επιστρέψουμε δια της αποχωρήσεως. Το λόγο έχει ο Υπουργός, κ. Χατζηδάκης. Για το PSI δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Ειλικρινά, θα έχετε τη δυνατότητα να μας εξηγήσετε τι λογικούς ακροβατισμούς δηλαδή κάνετε, θα τα πείτε όταν θα γίνει η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να πω, προσθέτοντας στοιχεία σε όσα ήδη παρέθεσα και απαντώντας το σύνολο του ερωτήματός σας, είναι ότι και ως προς το χρονισμό που διαλέξαμε, αποδεικνύεται πως ενεργήσαμε απολύτως σωστά. Στη Eurobank η τελευταία συναλλαγή διενεργήθηκε με αυξημένη τιμή premium, όπως λέγεται, 18,4% επί της τιμής που έκλεισε το χρηματιστήριο τις ίδιες μέρες. Στην Α, η συναλλαγή έγινε με αυξημένη τιμή κατά 9,4% σε σχέση με την τιμή που είχε το χρηματιστήριο στις 20 δεκάτου, που ήταν και η τελευταία εργάσιμη μέρα πριν από τη λήξη της προσφοράς. Και μάλιστα είχαμε και συμμετοχή μιας μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας, της UniCredit, μετά από αρκετά χρόνια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Και τέλος, στην Εθνική Τράπεζα, που ήταν μια εξαιρετικά πετυχημένη συναλλαγή, είχαμε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 8 φορές, κάτι που εισέφερε 1,067 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ίδια η τράπεζα Πειραιώς έχει επηρεαστεί θετικά από όλες αυτές τις κινήσεις, έτσι ώστε, προχωρώντας προς τη δική της αποεπένδυση, η μετοχή της έχει αυξηθεί κατά 122% το 2023 και κατά επιπλέον 14% τον Ιανουάριο του 2024. Έρχεστε και προτείνετε τώρα η αποεπένδυση να μην γίνει όπως σχεδιάζουμε και αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά αργότερα. Δηλαδή στο τέλος του 25. Γιατί μετά το τέλος του 25 δεν μπορούμε να πάμε, για τον πολύ απλό λόγο ότι και εσείς είχατε αυτό το νόμο. Αυτό το νόμο είχατε και εσείς, ο οποίος προέβλεπε ότι η διάρκεια ζωής του τούχου σου, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος, λήγει στο τέλος του 2025. Ήσασταν 4,5 χρόνια στην κυβέρνηση, δεν το αλλάξατε. Αυτές οι προθεσμίες ίσχυαν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται λοιπόν να πάει πίσω. Έχουμε προχωρήσει με βάση τους συμβούλους του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με βάση όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται, με απόλυτη διαφάνεια. Και επιπλέον αυτών,
Επιπλέον το ότι δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο από τον νόμο, η τρέχουσα περίοδος προσφέρεται για την αποεπένδυση για τους εξής λόγους. Πρώτον, τώρα η συγκυρία είναι ευνοϊκή. Ύστερα από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τη θετική πορεία των περισσότερων βασικών μεγεθών της οικονομίας. Δεύτερον, τώρα πρέπει να γίνει η αποεπένδυση, διότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την κανονικότητα, επιτρέποντας το τραπεζικό μας σύστημα να γίνει πιο ανταγωνιστικό και ανθεκτικό στις νέες προκλήσεις. Είναι μια ώρα αρχύτερα επιστροφής στην κανονικότητα. Τρίτον, πρέπει να γίνει τώρα η αποεπένδυση, διότι η ίδια η διαδικασία της αποεπένδυσης επιδρά θετικά στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία, λειτουργώντας αναπτυξιακά. Στέρνει θετικά μηνύματα στην οικονομία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, σε σχέση με την ανάπτυξη και την κεφαλαιογορά οπωσδήποτε. Και επίσης τώρα πρέπει να γίνει η αποεπένδυση, διότι με δεδομένους τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους και τη διεθνή ρευστότητα, η αγνόηση της παρούσας θετικής συγκυρίας θα ήταν μια αδικαιολόγητη επιπολαιότητα. Δηλαδή, να μην εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες, να μην χρησιμοποιήσουμε το τραπεζικό σύστημα για να οθήσουμε προς τα πάνω την οικονομία, αλλά να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα, αμήχανη και σαστισμένη επί 1,5 χρόνο, για να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να έρθει το τέλος του 2025 και τότε βιαστικά να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Αυτό δεν είναι οικονομική πολιτική. Είναι κομπογιαννίτικη προσέγγιση στο τραπεζικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να μη σημειώσω, καταλήγοντας, από πού προέρχεται η ερώτηση. Προέρχεται η ερώτηση από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με τις γνωστές ακροβασίες και δογματισμούς του 2015 οδήγησε δισεκατομμύρια από τις τραπεζικές καταθέσεις να φύγουν στο εξωτερικό, έκλεισε τις τράπεζες, οδήγησε σε μια δεύτερη αχρίαστη ανακεφαλαιοποίηση και το αποτέλεσμα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, μια και μιλάμε κύριε Παπά για το τούχου σου, ήταν ότι η αποτίμηση της συμμετοχής του τούχου σου στις 4 συστημικές τράπεζες από 18 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014 περιορίστηκε, και αυτά ήταν χρήματα του ελληνικού λαού, από 18 δισεκατομμύρια ευρώ στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015 το Δεκέμβριο. Στο σπίτι του κρεμασμένου, λοιπόν, δεν μιλάνε για σκηνή. Εσείς που κλείσατε τις τράπεζες, τότε με τον κύριο Βαρουφάκη, εσείς που φορτώσατε τόσα δισεκατομμύρια ευρώ στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών, εσείς που μειώσατε τόσο πολύ την αξία της αποτίμησης της συμμετοχής του δημοσίου στο τούχου σου. Σας είπα από τα 18 δισεκατομμύρια στα 2,5 δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε. Είναι λίγο, δείχνει λίγο θράσος πολιτικό να ερχόσαστε και να ελέγχετε τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να το ανατάξει και το πετυχαίνει κάθε μέρα ολοένα και περισσότερο. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Μετά...